Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και η κεντρική επιλογή, το lockdown, βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Δηλαδή το ερώτημα είναι, αφού κάνουμε τόσο lockdown, τόσο καιρό, γιατί αυξάνονται τα κρούσματα? Και γι' αυτό ακούτε συνέχεια, κάθε τρεις και λίγο που ζοριζόμαστε, μιλάμε για ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη έχει ένα όριο. Μετά από ένα χρόνο μιλάς μόνο για κρατική ευθύνη, δεν μιλάς πια για ατομική ευθύνη. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούν και το εμβόλιο. Λένε ψέματα. Κάνανε ένα σχεδιασμό μέσα σε ένα μήνα. Θυμόσαστε τα διαγράμματα που είχε βγάλει ο Υπουργός Υγείας στην Ελλάδα. Το αντίστοιχα έβγαζε και στη Γαλλία. Δεν ήταν η ιδιαιτερότητα του κυρίου Κικίλια αυτό. Θα τελειώσουμε μέχρι το Μάρτιο. Λέγανε συνειδητά ψέματα. Γιατί ξέραμε όλοι ότι η παραγωγή δεν είναι ικανή να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημήτρη Κούβελα σε σχέση με τη δραστικότητα των εμβολίων. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή καλλιεργείται η αίσθηση ότι είτε κάνεις είτε δεν κάνεις το εμβόλιο, εμείς θα παραμείνουμε κλειδωμένοι στα σπίτια μας, γιατί δεν ξέρουμε εάν κάνει ανοσία, πόσο καιρό κάνει ανοσία, πόσο θα κρατήσει ανοσία, τι τύπου είναι αυτή η ανοσία, δηλαδή αν δεν θα νοσούμε καθόλου, αν θα νοσούμε ελαφρύτερα ή αν θα νοσούν λιγότεροι. Άρα λοιπόν επί της ουσίας κάνουμε ένα εμβόλιο το οποίο δεν μας βεβαιώνει για τη δραστικότητά του μέχρι πραγματικά να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα αποτελέσματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Βγήκε η ανακοίνωση για το εμβόλιο της AstraZeneca. Μου λένε εδώ αρκετοί, μα εγώ είμαι 63-64. Ακούγοντας το αυτό είμαι στο όριο. Γιατί να πάω να εμβολιαστώ? Το καταλαβαίνω απόλυτα. Απλώς δεν έχω δεδομένα τέτοια που να ξέρω ακριβώς πόση είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην πενταετία 60-65 και γι' αυτό αποφεύγω να απαντήσω. Δεν έχουμε δεδομένα. Όπως τόνισαν επιστήμονες, τα lockdown δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ακόμη και με lockdown, αντιθέτως οι συνέπειες των τυφλών, όπως εξήγησαν μέτρων, έχουν καταστροφικές συνέπειες. Το lockdown είναι μια καταστρεπτική συνταγή, ακόμα και αν φτάσαμε στην αποτυχία, που φτάσαμε στην αποτυχία και ξαναφτάσαμε στην αποτυχία, το lockdown απλώς χειροτερεύει την αποτυχία. Σήμερα δεν κάναμε τίποτα ως χώρα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και όταν λέω τίποτα εννοώ απολύτως τίποτα. Καμία χώρα στην Ευρώπη που κάνει lockdown δεν βρίσκεται στην δεινή κατάσταση σε σχέση με την πρωτοβάθμια που είναι η Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις αδυναμίες σε σχέση με το σχεδιασμό και την εμβολιαστική κάλυψη, με τη Ματίνα Παγώνη να σημειώνει ότι απαιτείται χρόνος και οργάνωση. Η κάθε είπε, με λίγα λόγια, έχει την ευθύνη αυτών των εμβολιαστικών κέντρων. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει η οργάνωση και να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι εκεί και να μην μεταφέρονται ούτε από νομό σε νομό. Τι έχουμε μάθει ακριβώς από, όχι τα λάθη μόνο που είπε η κυρία Παγώνη, από αυτά που δεν κάναμε καθόλου? Θα σας ξεκινήσω από το πιο απλό. Δεν συνταγογραφείται αυτή τη στιγμή, μετά από ένα χρόνο, το διαγνωστικό τεστ για τον ιό να γίνεται δωρεάν σε όποιον χρειάζεται να το κάνει. Για αποσπασματικές στρατηγικές πολιτικές στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης έκαναν λόγο επιστήμονες, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στην πανδημία ανισοτήτων, όσο και στα επόμενα βήματα εν ώψη του τρίτου κύματος της πανδημίας. Είχαν δώσει προτάσεις και δεν τους άκουσε κανείς, γιατί είναι αγκιστρωμένοι στην θεωρία του εμβολίου. Δεν λέει και πολλά. Ας αρχίσουμε να κάνουμε προτάσεις λοιπόν. Να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα τους χώρους εργασίας ενδελεχώς. Δεύτερον, να ελέγξουμε όλους τους καταβλισμούς τσιγκάνων, μεταναστών και αστέγων. Όχι να διαλυθούμε, κύριε Σαχίνη. Διότι εδώ και διαλυόμαστε και έχουμε κοντά 6.000 νεκρούς. Τι γίνεται τελικά? Κινδυνεύουμε και να διαλύσουμε τα πάντα και στο τέλος βρίζαμε τους Σουηδούς και να μην έχουμε και μεγάλη διαφορά από τη Σουηδία, κύριε Σαχίνη.